Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μας απευθύνατε να βρισκόμαστε σήμερα μαζί σας. Να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Υπουργού μας, του κ. Γαβρόγλου, της Υφυπουργού μας, της κυρίας Τσούφη και του έτερου Υφυπουργού μας, του κ. Μπαξεβανάκη. Δυστυχώς δεν μπορούν να είναι σήμερα μαζί μας. Για μας, στο Υπουργείο Παιδείας, αυτή η περίοδος, η περίοδος των παλανδικών εξετάσεων, η περίοδος όπου τα παιδιά δίνουν εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο, είναι η πιο εμβληματική στιγμή της χρονιάς. Και βέβαια υπάρχει και το άγχος και το άχθος. Κύριε Υφυπουργέ, κυρία Βουλευτή, αγαπητοί εκπρόσωποι των Διεθνών Οργανισμών και της Εκκλησίας Ελλάδος, αγαπητοί διοργανωτές, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να εστιάσω σήμερα εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας πάνω σε αυτό το δίπολο με το οποίο κυκλοφορεί τη σημερινή εκδήλωση, το δίπολο πρόκληση και προοπτική. Θα ήθελα να σταθώ αναστοχαστικά πάνω σε αυτό το δίπολο για να δω από την πλευρά της εκπαίδευσης πώς μπορεί κάτι να πάει ένα βήμα παραπέρα. Αυτό το κάτι θα το ορίσω στη συνέχεια, έτσι ώστε η κοινωνική ένταξη των προσφυγόπουλων να γίνει πιο άμεσα και πιο αποδοτικά. Όταν κανείς συζητάει για πρόκληση, μπορεί να έχει κατά νου ότι η πρόκληση είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά τοποθετείται ως σημείο κρίσης απέναντι σε μια κανονικότητα. Ποτέ δεν είναι έτσι. Γιατί ποτέ στις κοινωνίες δεν υπάρχει μια κανονικότητα. Οι κοινωνίες έχουν δυναμικές και άρα οι προκλήσεις είναι αυτό το οποίο δίνει κάτι διαφορετικό σε αυτή την κοινωνική δυναμική. Έχοντας πει αυτά, θα ήθελα να σας πω ότι θα εστιάσω όχι στα προσφυγόπουλα και στους πρόσφυγες, αλλά θα ήθελα να εστιάσω στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία υποδοχής, η ελληνική κοινωνία και ό,τι αυτό συνεπάγεται για μας ως Υπουργείο Παιδείας, για ό,τι λοιπόν η κοινωνία υποδοχής έχει βιώσει τα τελευταία 3 χρόνια στην Ελλάδα. Δεν είναι οξύμορο να μιλάμε αυτή την ημέρα όχι για τους πρόσφυγες, αλλά για την κοινωνία υποδοχής. Θα έλεγα σε καμία περίπτωση δεν είναι οξύμορο. Γιατί πρόσφυγας δεν γεννιέται κανείς. Πρόσφυγας γίνεται όταν πάει κάπου σε μια κοινωνία υποδοχής. Δεν υπάρχει μια ουσιοκριτική ταυτότητα του πρόσφυγα. Υπάρχει ταυτότητα του πρόσφυγα που δημιουργείται σε σχέση με το πώς τοποθετείται μέσα στην κοινωνία υποδοχής. Άρα είναι η κοινωνία υποδοχής που κάνει κάποιον πρόσφυγα. Προφανώς υπάρχουν οι λόγοι στους οποίους αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Η ταυτοτική όμως εδώ πέρα διαδικασία, η οποία λαμβάνει χώρα στην κοινωνία υποδοχής και με την οποία η εκπαίδευση και στην οποία η εκπαίδευση αναφέρεται, είναι αυτή που κάνει κάποιον πρόσφυγα με τον Α, τον Β ή τον Γ τρόπο. Έχοντας αυτό ως βασική παραδοχή, επιτρέψτε μου να δώσω κάποια στοιχεία από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας για το τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε τα προηγούμενα χρόνια και ειδικότερα φέτος. Φέτος είχαμε 8.000 περίπου παιδιά προσφυγόπουλα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Λέω περίπου γιατί εμείς έχουμε καταγράψει 7.316, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν 3-4 παιδιά σε διάφορα σχολεία, ακόμα και στην επαρχία, τα οποία δεν έχουν απόλυτα ταυτοποιηθεί ως προσφυγόπουλα. Έχουμε λοιπόν 7.316 παιδιά καταγεγραμμένα, 2.025 σε αυτό που ονομάζουμε ΔΙΕΠ, στις δομές υποστήριξης εκπαιδευτικού προγράμματος, που είναι ουσιαστικά η πρώτη υποδοχή στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, και 5.291 παιδιά στις τάξεις υποδοχής. Αυτά τα νούμερα αφορούν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης φέτος. Πέρσι δεν αφορούσαν τα λύκεια. Φέτος έχουμε τάξεις υποδοχής και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε παιδιά και σε γενικά λύκεια και σε διαπολιτισμικά και σε ΕΠΑΛ, στην επαγγελματική εκπαίδευση. Έχουμε παιδιά στα νηπιαγωγεία, που λειτουργούν πλέον και μέσα στις δομές φιλοξενίας, στα δημοτικά και στα γυμνάσια. Επιστρέφω σε αυτό που έλεγα. Επιστρέφω λοιπόν στην ανάγκη να δούμε την κοινωνία υποδοχής που φτιάχνει κάποιον πρόσφυγα και να δούμε πώς αυτό επηρεάζει το εκπαιδευτικό σύστημα. Εδώ για μας, ως Υπουργείο Παιδείας, οι ομάδες κλειδί είναι η εκπαιδευτική μας, είναι οι γονείς και οι κηδεμόνες, είναι τα στελέχη της εκπαίδευσης και είναι τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο τοπικό επίπεδο. Τι μας δείχνουν οι μέχρι σήμερα αντιδράσεις όλων αυτών που συνιστούν αυτό που είπαμε τοπική κοινωνία, αντιδράσεις στην υποδοχή των προσφυγόπουλων? Μας δείχνουν ότι στην πραγματικότητα παντού
η θετική υποδοχή κέρδισε της αρνητικής αντίδρασης. Και αυτό το παντού δεν είναι μόνο στο τοπικό επίπεδο, είναι και στο θεσμικό επίπεδο. Δεν θέλω να αναφερθώ στο γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας κέρδισε όλες τις δικαστικές προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όλες, μα όλες, και έχει τη σημασία του αυτό. Πώς κερδίθηκε αυτή, δηλαδή, ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους επέτρεψαν στο Υπουργείο Παιδείας να κερδίσει στο τοπικό επίπεδο την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, να κερδίσει και να έχουμε θετική υποδοχή? Εδώ νομίζω πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπίσω και να δούμε αυτό που είναι γενικά η ελληνική κοινωνία. Οι θετικές εμπειρίες της υποδοχής των προσφυγόπουλων βασίστηκαν, κατά τη γνώμη μας, σε 9 λόγους. Υπάρχουν 9 λόγοι για ό,τι πετύχαμε. Ο πρώτος λόγος είναι καθαρά ιστορικός. Η ελληνική κοινωνία με την εμπειρία του προσφυγικού του 1920 είχε ήδη διαμορφώσει θετικές αναπαραστάσεις για την έννοια του πρόσφυγα. Είναι κάτι διαφορετικό από άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το βήμα της κρίσης. Ο ακτιβισμός πάνω στον οποίο πολλές φορές βασίστηκε αυτή η θετική υποδοχή είναι ένας ακτιβισμός που φέρει την τεχνογνωσία του από τον ακτιβισμό της αλληλεγγύης των τελευταίων 5, 6, 7 χρόνων όπως αναπτύχθηκε στην ελληνική κοινωνία. Ο τρίτος λόγος πάλι έχει να κάνει με τον ακτιβισμό, αλλά από την πλευρά της αντίστασης. Οι δομές αντίστασης και οι πρακτικές αντίστασης σε ό,τι συνέβη στην Ελλάδα στην εποχή της κρίσης, την τελευταία λοιπόν 7ετία-8ετία, ενίσχυσαν και εκείνες τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες στάθηκαν δυναμικά απέναντι στην ξενοφοβία στο τοπικό επίπεδο. Ένας τέταρτος λόγος έχει να κάνει με τις κοινωνικές και πολιτικές δυναμικές στο εντελώς τοπικό επίπεδο. Αυτό που στη βιβλιογραφία για τις μελέτες των προσφύγων στην Ελλάδα θα το δείτε να γράφει το Segmentary Politics και που ουσιαστικά αναφέρονται στο πώς οι τοπικοί άρχοντες κινητοποιήθηκαν έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ισορροπίες υποδοχής. Ένας ακόμα λόγος έχει να κάνει με το γεγονός ότι το προσφυγικό στην Ελλάδα πολιτικοποιήθηκε. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό, που κάποιοι άλλοι το βλέπουν ως κάτι αρνητικό, έφερε όχι μόνο αρνητικές συνέπειες, αλλά ανέδειξε τις ταυτοτικές πολιτικές, εκείνες που επέτρεψαν και την θετική υποδοχή. Ένας επιπλέον λόγος έχει να κάνει με το ότι η θετική υποδοχή των προσφυγόπουλων στην Ελλάδα κεφαλοποιήθηκε σε διεθνές επίπεδο. Η Ελλάδα της κρίσης, που στα διεθνή μίντια ήταν σε κάποιες περιπτώσεις το μαύρο πρόβατο, εδώ απέκτησε μια θετική συνεισφορά και αυτό έγινε απόλυτα κατανοητό και στο εθνικό επίπεδο. Θα ήθελα να πω ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία των τοπικών δυναμικών πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη συνεισφορά που έρχεται από μη τοπικές δυναμικές. Και εδώ βέβαια θέλω να αναφερθώ στη συνεισφορά διεθνών οργανισμών. Στην περίπτωση της Ελλάδος μιλάμε κυρίως για την Ήπατη Αρμοστία, για τη UNICEF και το ΔΟΜ, οι οποίοι ήρθαν ως αρρωγοί στις τοπικές κοινωνίες και έδωσαν εκείνη την τεχνογνωσία αλλά και εκείνους τους υλικούς πόρους που δημιούργησαν συνθήκες ανάσας για την υποδοχή των προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση. Επιτρέψτε μου εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι έχει μεγάλη σημασία και ποια είναι τα πρόσωπα τα οποία ηγούνται αυτών των οργανισμών στην Ελλάδα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι οι άνθρωποι αυτοί κυρίως προέρχονται από μεσογειακές κοινωνίες. Μια ακόμα παρένθεση, εμείς στο Υπουργείο Παιδείας κάθε απόγευμα κάνουμε εντατικά μαθήματα Ιταλικών, κλείνω την παρένθεση. Επιπλέον αυτών των οργανισμών έχουμε και τα άλλα Υπουργεία χωρίς τη βοήθεια των οποίων δεν θα υπήρχε θετική υποδοχή των προσφυγόπουλων. Τα άλλα Υπουργεία μας άνοιξαν τον δρόμο. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Υγείας, οι Ένοπλες Δυνάμεις, οι θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα, κατά 95% βέβαια η Εκκλησία της Ελλάδος. Είχαμε και εκεί κάποιες φωνές εξαίρεσης, αλλά βέβαια ουσιαστικά ήταν θετική η όλη συνεισφορά. Από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας τώρα, ο λόγος τον οποίο κερδίθηκε αυτή η μάχη υποδοχής των προσφυλόπουλων έχει να κάνει με την τεχνογνωσία που οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είχαν αποκτήσει από τα κύματα των μεταναστών της δεκαετίας των 90, από την τεχνογνωσία η οποία είχε παραχθεί στα διαπολιτισμικά σχολεία, στην εκπαίδευση των Ρωμά και στην εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων, από το γεγονός ότι δημιουργήθηκε μια πολύ ισχυρή και εξαιρετικά χρήσιμη επιστημονική επιτροπή στο Υπουργείο Παιδείας που έδωσε από την αρχή τα φώτα της, από το γεγονός ότι όλες οι πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας και οι σημερινοί αλλά και οι προηγούμενες είχαν δώσει τον εαυτό τους αυτή την προσπάθεια και θέλω εδώ να μνημονεύσω
την συνεισφορά του Νίκου του Φίλου και του Γιάννη του Παντή, του αδικοχαμένου προκατόχου μου, και από το γεγονός βέβαια ότι μας δόθηκαν οι πόροι, οι διαθέσιμοι πόροι, οι αναγκαίοι πόροι, από άλλα υπουργεία και διεθνούς οργανισμούς. Επιτρέψτε μου εδώ να ευχαριστήσω δημοσίως και την κυρία Λίλα Κουκόγου, που από την πλευρά των οικονομικών υπουργείων της κυβέρνησης έχει συνεισφέρει τα μάλα σε αυτή την προσπάθεια. Ωραία, κερδίσαμε λοιπόν. Πέρα από τις μικρό αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο, λέω μικρό αντιδράσεις γιατί εν τέλει δεν είχαν ένα συνολικό αποτέλεσμα. Έχουμε κενά, βεβαίως έχουμε κενά. Έχουμε κενά στην επιμόρφωση. Δεν τα έχουμε καταφέρει αυτά τα δύο χρόνια, φέτος θα τα καταφέρουμε. Έχουμε ακόμα κενά στην χρηματοδότηση. Και εδώ αναφέρομαι κυρίως στο πρόβλημα της χρηματοδότησης, της μετακίνησης. Ελπίζουμε και εδώ να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε κενά στο να πείσουμε και ορισμένους εκπαιδευτικούς μας. Εγώ δεν θέλω να λέω ψέματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, πρόσφατα οι ενώσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών δεν δέχτηκαν και δημόσια αντέδρασαν και καταδίκωσαν το Υπουργείο Παιδείας όταν πρότεινε οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που πηγαίνουν στις διεπικές τάξεις υποδοχής να έχουν κάποια επιπλέον προσόντα, κυρίως γλωσσομάθειας, αραβικά, να προτάξουμε δηλαδή αυτούς που ξέρουν αραβικά, ούρντου, φάρση, μιλάμε για ελάχιστους Έλληνες παιδικούς, αλλά θα ήταν σημαντικό να τους προτάξουμε, ή να προτάξουμε αυτούς που είχαν εμπειρία προηγούμενη σε διαπολιτικά σχολεία ή σε τάξη υποδοχής. Έχουμε ένα κένο εκεί. Πιστεύω ότι θα πείσουμε και τους εκπαιδευτικούς που αντιδρούν. Έχουμε όλους τους όρους για να πετύχουμε. Έχουμε ένα επιτυχημένο παρελθόν 2 ετών. Ξέρουμε κάτι πολύ βασικό. Εφόσον η ταυτότητα του πρόσφυγα δημιουργείται στην κοινωνία υποδοχής, έχει σημασία να παρεύουμε εκπαιδευτικά από την πρώτη μέρα. Από τη στιγμή που οι άνθρωποι φτάνουν στα νησιά, έχει σημασία, εάν μπορούμε, να έχουμε εκπαίδευση εκεί πέρα. Είναι πασιφανές ότι εμείς ως Υπουργείο Παιδείας αυτό πρεσβεύουμε. Βέβαια, αν υπάρξουν άλλες ευρύτερες κυβερνητικές επιλογές, θα τις ακολουθήσουμε σίγουρα. Εμείς πάντως έχουμε σχολεία παντού και μπορούμε να έχουμε εκπαίδευση παντού. Επιτρέψτε μου πριν ολοκληρώσω να σας πω για ένα λεπτό μια ιστορία. Πριν από λίγες μέρες πήγα στη Μαλακάσα, στο κέντρο εκεί, στη δομή, και ήταν η μέρα που τον υπηαγωγείο, γιατί εκεί λειτουργεί υπηαγωγείο μέσα, έκανε την τελετή λήξης του. Έχουμε και τάξη υποδοχής σε παρακείμενα σχολεία, εκεί ήταν το απόγευμα. Πήγα λοιπόν στη γιορτή του υπηαγωγείου, ήταν μια εξαιρετική εμπειρία, και ήταν εκεί και καμιά 7-8 παιδιά που πάνε στο λύκειο, ήθελαν να μιλήσουν μαζί μου στο γενικό λύκειο, στο γυμνάσιο και στο επαγγελματικό λύκειο. Ένας από αυτούς αφγανικής καταγωγής μου είπε ότι θέλω να σας δω για 3 λεπτά ιδιαιτέρως. Πράγματι αυτό έγινε και μου λέει, σε περίμενα για έναν μήνα. Λέω, πώς εμένα περίμενε για έναν μήνα? Ναι, μου λέει, σε περίμενα γιατί είχα ακούσει ότι θα έρθεις. Λέω, τι θέλεις να μου πεις? Πριν κάνουμε την κουβέντα, είχα φροντίσει να μάθω για αυτό το παιδί. Μου λέει, πάω στο γυμνάσιο εδώ και 4 μήνες, είμαι Αφγανός, δεν έχω μάθει καλά ελληνικά ακόμα. Θέλω όμως να μην μείνω στην τάξη. Θέλω να πάω στο γενικό λύκειο. Δεν θα σας πω την ιστορία αυτού του παιδιού, γιατί δεν θέλω να μιλήσω στο συναίσθημά σας. Καθόλου. Θα ήταν, επιτρέψτε μου το πάω ωραία, φθηνό. Θέλω να μιλήσω στη λογική σας. Και μου λέει, σε περίμενα επί ένα μήνα και θέλω να με βοηθήσεις. Έχω 3 εφαρμογές στο κινητό μου το βράδυ, επειδή έχουν WiFi και μαθαίνω εντατικά ελληνικά. Θέλω να κάνω εξετάσεις γλωσσομάθειας και να πάω στο γενικό λύκειο. Σταματάω εδώ και επιστρέφω. Εμείς στο Υπουργείο Παιδείας ερχόμαστε εδώ με ένα μήνυμα. Εμείς πια ξέρουμε, έχουμε τεχνογνωσία, μπορούμε, θέλουμε, έχουμε άπειρες αντοχές να προχωρήσουμε στην ένταξη από την πρώτη μέρα των προσφυγόπουλων στην ελληνική κοινωνία. Ας είναι αυτό μια πρόκληση στην οποία όλοι εμείς θα σταθούμε μαζί. Σας ευχαριστώ.